Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Μην κάνετε έτσι, δεν είναι τίποτα. Κρύο, Παναγία, βοηθά, πώς κάνετε έτσι. Κρύο, λέει, κρύο. Λοιπόν, τι έγινε, ρε παιδιά, μόνο καλοκαίρι βλέπουμε σε αυτή τη χώρα, δεν βλέπουμε και κρύο. Έλεος πια, μην κάνετε έτσι. Δεν είναι πολλοί βέβαια αυτοί που διαμαρτύρονται, λίγοι είναι αυτοί, αλλά μην διαμαρτύρεστε λιγάκι. Να φύγουν να σκοτώθουν τα μικρόβια, να φύγουν τα μικρόβια, να έρθουμε λίγο ψύχος, λίγο αυτό, να καλιαστούμε περισσότερο, να πλησιαστούμε περισσότερο, να είμαστε πιο κοντά. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από το Πλουσκάλια από την εκπομπή Ραντεβού με την επικοινότητα με τους αγαπητούς συναδέλφους και συναδέλφισσες. Το Δημήτρη του Γεωργιάδη που είναι απέναντι μου, ο φίλος μου, ο καμεραμόνος. Παναγιώτης ο Αμπατζίδης, λείπει να με Παναγιώτη Αμπατζίδη όπου και να είσαι. Να είσαι καλά, Κατερίνα Μαντέλη, κάτω με το φίλο τον Νίκο δίπλα, την αγαπητή μας συναδέλφισσα στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Βαγγέλη στην ροή, τον Στέλιο τον Καλιανιώτη, τη Γεωργία, το οικονομικό σκέλος εδώ του επιτελείου. Όλο το επιτελείο εδώ πέρα να είμαστε καλά, γεροί και δυνατοί και ευτυχισμένοι. Καλό ξεκίνημα, καλή εκπομπή σε όλους και να είμαστε καλά. Ανέβαινα την σταδίου σήμερα το πρωί και ακούω έναν και φωνάζει. Κανελάκι μου λέει, πώς θα λυθεί το κυκλοφοριακό έτσι μου λέει. Λέω, τι πιο κυκλοφοριακό. Είμαι εδώ μέσα, μου λέει, πήρα το παιδί μου λέει από το μευτήριο που γέννησε, μου λέει, η γυναίκα μου και φοβάμαι, μου λέει, που να φτάσω στο σπίτι. Θα φτάσει 40 ημερών, μου λέει, 40, θα σαραντήσει το παιδί μου, ώστε να φτάσω στο σπίτι με το κυκλοφοριακό που γίνεται. Πραγματικά, στη σταδίου και στη Πανεπιστημίου σήμερα το πρωί, γινόταν το ελάτε να δείτε. Τέτοια κίνηση, τέτοιο κομφούζιο, τέτοιο κυκλοφοριακό μποτιλιάρισμα. Δεν έχω ξαναδεί ζωή μου, γιατί κυκλοφορώ συνέχεια παντού και πάντα σε όλες τις περιοχές. Αφού γκράζουμε προβλήματα των ανθρώπων και συναντώ ανθρώπους, μου λένε, μιλάμε, συζητάμε, κάνουμε. Και μου λέει αυτό το πράγμα και τρελάει. Μπορούσα να σταματήσω στο γέλιο. Μου λέει θα σαραντήσει το παιδί και δεν θα έχουμε φτάσει ακόμα. Μου λέει στο σπίτι τέτοιο ποτηλιάρισμα. Τέλος πάντων, εγώ δεν φταίω σε αυτό το θέμα. Φταίνε άλλοι αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητές φίλες. Αλλά και αυτό λέει που έγινε με το πανεπιστημίο, λέει διάδρομο πεζοδρόμου, όπως το λένε, περιπάτου. Αυτό δεν είναι το πεζόν, λέει περίπατο. Εδώ είναι τον αυτοκινήτων περίπατο. Διότι έτσι όπως κινούνται τα αυτοκίνητα στην Πανεπιστημίου, σαν να πηγαίνει περίπατο είναι. Και έχει απόλυτο δίκιο ο άνθρωπο. Μου λέει περίπατος αυτοκινήτων είναι, όχι πεζών, μου λέει. Βλέπεις πώς πάντα αυτοκίνητα. Πραγματικά πάμπερ του πάμπερ που λένε οι Αμερικάνοι, εσείς οι Αμερικάνοι τέλος πάντων. Από προφυλακτήρα σε προφυλακτήρα. Σε αυτό το σημείο βαδίζαν τα αυτοκίνητα. Κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί λύση. Ποια θα είναι αυτή η λύση και ποια θα είναι αυτή τη στιγμή. Ας το βρουν οι αρμόδιοι, οι σημερινοί, οι χθεσινοί, οι αυριανοί. Πάντως το θέμα με το κυκλοφοριακό είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο. Και παρκάρουν και στις ράμπες και τρώνε και κλήσεις, τους παίρνουν και σπινακίδες και φωνάζουν και έχουν δίκιο αυτοί που τους γράφουν βέβαια στις ράμπες. Απαράδεκτο να παρκάρεις εκεί που είναι οι ράμπες. Είναι απαράδεκτο. Λοιπόν, διότι υπάρχουν οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι είναι αμαία, που έχουν σοβαρά προβλήματα, άλλοι με καροτσάκια, άλλοι τυφλοί, άλλοι έτσι, άλλοι έτσι. Δεν είναι δυνατόν στις ράμπες να βάζεις το αυτοκίνητο. Και υπάρχουν δυστυχώς οι ασυνείδητοι, λίγοι, πολλοί, δεν έχει σημασία, που παρκάρουν πάνω στις ράμπες. Καλά κάνουν και να τους σηκώσουν και το αυτοκίνητο, όπως μου πέρασε ο οδηγός ταξί. Και το αυτοκίνητο να τους σηκώσουν, κανένα λάκι μου λέει. Θα μπορούσα και εγώ να παρκάρω στις ράμπες, δεν παρκάρω, μου λέει. Πούμε και επαγγελματίες, θα μπορούσα να περιμένω τον πελάτη μου στην ράμπα. Δεν παρκάρω, μου λέει. Εάν δεν βρω χώρο να παρκάρω, μου λέει, στις ράμπες δεν παρκάρω. Ποιοι είναι αυτοί λοιπόν που παρκάρουν? Άλλοι λέει για 3 λεπτά, λέει για 2 λεπτά. Τι πάει να πει 2 λεπτά και 3 λεπτά, ρε παιδιά. Και στα 2 λεπτά, στο διάστημα αυτό, μπορεί να περάσει ο συνάνθρωπός μας. Ο άνθρωπος που έχει πρόβλημα. Πώς θα περάσει? Θα πάει από το δρόμο και αν το παρασύρει το αυτοκίνητο, ή η κυρία, η γυναίκα, η μάνα με τα παιδάκια της, ο άντρας με τα παιδάκια της, στον δρόμο, να τους παρασύρει το αυτοκίνητο. Για ποιο λόγο? Άντε να το κάνετε στο εξωτερικό αυτό. Άντε να το κάνετε στο εξωτερικό. Γιατί εφαρμόζονται οι νόμοι, δεν μπορώ να καταλάβω. Και γιατί πειθαρχούμε εκεί όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό. Και σαν Έλληνες και οποιοδήποτε άλλο. Για ποιο λόγο? Άρα λοιπόν εδώ πέρα φέρνουν ευθύνη αυτοί που κυβερνάνε, διότι δεν εφαρμόζονται οι νόμοι. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και πάλι. Έχουμε πολλά θέματα να πούμε σήμερα. Αρχίζουμε λοιπόν από την Ολομέλεια της Βουλής για την επιστολική ψήφο. Αρχίζουμε από τους ομόφυλους και από το ΣΥΡΙΖΑ που ήταν στις Πέτσες. Την Τετάρτη στη Βουλή θα συζητείτε το νομοσχέδιο. Μέτρα για τη στήριξη των νέων γονιών. Ανασύνταξη της ελληνικής αστυνομίας. Ελλάδα που γερνάει και δεν γεννάει. Ακρίβεια μάστιγα για τα νοικοκυριά. Εσχροκέρδια γιγαντώνεται. Αναδρομικά συνταξιούχων. Μάστιγα κλοπή των αυτοκινήτων. Κλέβουν αυτοκίνητα βέρτα. Ξεχασμένοι λένε οι πλημμυροπαθείς στη Λάρισα. Βία και καταλήψεις λοιπόν στην κοινωνία. Δημογραφικό πρόβλημα, όπως είπα και προηγουμένως, σε μια οκταετία γεννήσεις μειώθηκαν κατά 20.000 το χρόνο. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, έμφυα, πόλεμοι, αμερικανικές εκλογές, ταξίδι Μητσοτάκης στις ΗΠΑ. Είναι γνωστό στις αρχές και πολλά άλλα πράγματα που είναι συσσημασμένοι. Λέει, είμαι συσσημασμένος στις αρχές. Μιλάμε τώρα για την εγκληματικότητα. Μιλάμε για τη βία. Μιλάμε για τους πιστολέρους. Μιλάμε για τη μάφια. Είναι, λέει, συσσημασμένος στην αστυνομία. Αφού είναι συσσημασμένος στην αστυνομία, γιατί δεν τον συλλαμβάνει και τώρα βγαίνει έξω και κάνει αυτά τα εγκλήματα? Πιάνει η αστυνομία και λέει είσαι σημασμένο. Αφού είσαι σημασμένο, για τον πιάνει. Αν τον αφήνει να δρά. Και πώ δρά? Πάμε πιστόλι, πάμε και κάτω. Πού πάμε? Είναι λοιπόν
πράγματα τα οποία πρέπει να βελτιωθούν. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε βέβαια τις αλλαγές αυτές, δύο υπουργεία, τρία τέλος πάντων. Έβαλε τον κ. Χρυσοχοίδη, που πραγματικά είναι έμπειρος ο κ. Χρυσοχοίδης στα θέματα αυτά. Αλλά από τη στιγμή που δεν πάρθουν μέτρα οριστικά και αποτελεσματικά για την κοινωνία μας και για την καθημερινότητα και για τη δράση της μάφιας στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικά, δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Λοιπόν, δεν υπάρχει λύτρωση. Πρέπει να πάρθουν μέτρα και να εφαρμοστούν οι νόμοι. Από τη στιγμή που ψηφίζονται οι νόμοι, όπως το λένε και όλοι κάτι, όπου και να πάτε για να σταθείτε, ρε παιδιά, πού είναι οι νόμοι που εφαρμόζονται? Ψηφίζονται, αλλά εφαρμόζονται? Το έλεγε ο αείμνηστος διευθύντης ελευθεροτυπίας, αυτός ο πρίτανης δημοσιογραφίας, ο Σεραφείμ Φιδανίδης. Να ψηφιστούν, λέει, και άλλοι νόμοι. Πρέπει να ψηφιστούν και άλλοι νόμοι. Το θέμα είναι να ψηφιστεί νόμος που να υποχρεώνει την εφαρμογή των νόμων που ισχύουν, που υπάρχουν. Υπάρχουν νόμοι, χιλιάδες νόμοι. Δεν εφαρμόζονται. Γιατί δεν εφαρμόζονται? Διότι, καταλαβαίνετε, η διαπλοκή, τα συμφέροντα, η δεξή, η αριστερή, οι αφεντικά, οι κολλητοί, οι διαπλεκόμενοι, μην εφαρμόζουμε αυτό, μην εφαρμόζουμε αυτό, τότε γιατί το ψηφίζετε? Γιατί τότε γιατί το ψηφίζετε? Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει το κράτος να αναλάβει, έπρεπε ήδη εδώ και χρόνια να αναλάβει τις ευθύνες του αυτός που κυβερνάει, ότι το κράτος πρέπει να είναι κράτος, πρέπει να εφαρμόζεται νόμοι και να ισχύει ο νόμος, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού της Παναγίας. Είτε λέγομαι εγώ Κανελάκη, είτε λέγεται Κατερίνα Μαντέλη, είτε λέγεται Δημήτρης Γεωργιάδης, είτε λέγεται οποιοδήποτε. Εφαρμοστεί ο νόμος. Πάρτε τις πινακίδες, ας πούμε, για παρκαρίσματα ή οπουδήποτε αλλού. Να εφαρμοστεί ο νόμος. Τότε γιατί το ψηφίζετε? Τότε γιατί γίνονται εκλογές? Τότε γιατί γίνεται κοινοβούλιο? Τότε γιατί γίνεται ολομέλεια? Τότε γιατί γίνονται ψηφοφορίες? Για ποιο λόγο? Για να κοροϊδεύουμε τον κόσμο? Για να παίρνουμε τους μισθούς? Δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση εδώ μεταξύ τώρα. Στις Πέτσες, από τις Πέτσες, όπως μου είπε και ένας φίλος εκεί πέρα. Δεν γίνεται αντιπολίτευση, μου λέει, αξιωματική αντιπολίτευση από τις Πέτσες, αγαπητέ μου φίλε Κανελάκη. Λέω, ρε παιδιά, δεν πήγα εγώ, άλλοι πήγανε. Ναι, μου λέει, αλλά στο λέω, από τις Πέτσες δεν γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση. Θες να κάνεις αξιωματική αντιπολίτευση, θα βγεις στους δρόμους. Κατά της ακρίβειας, κατά της εσχροκέντριας, κατά της φτώχειας, κατά της πείνας, κατά πολλών άλλων πραγμάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία. Θα βγεις στους δρόμους για να φωνάξεις. Από τις Πέτσες θα γίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Καλά έκανε ο άνθρωπος. Δικαίωμά του είναι. Ό,τι θέλει κάνει, δημοκρατία έχουμε, λεφτά έβαλε, σπίτι έχει, ταβέρνες βρήκε, φαγητά κάνανε, βγήκαν εκεί πέρα, σαν να είναι θεία. Μάλιστα μου περιέγραψαν και πώς μου το χαρακτήρισαν, δεν μπορώ να το πω στον αέρα, πώς χαρακτήρισαν τους βουλευτές που αποβιβάζονταν στις Πέτσες ή επιβιβάζονταν επιστρέψεων και πώς γυρνάγανε εκεί πέρα, πώς μου τους χαρακτήρισαν. Δεν μπορώ να το πω. Ειλικρινά στον αέρα δεν μπορώ να το πω, γιατί είναι βαρύ αυτό που άκουσα λοιπόν για το θείασο, όπως τον χαρακτήρισαν, του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πήγε στις Πέτσες για να κάνει αξιωματική αντιπολίτευση και να γίνουν προτάσεις, να κατατεθούν προτάσεις, λέει, μέσα στο σπίτι, στη βίλα του κυρίου Κασελάκη. Να τη χαίρετε, μπράβο του, και καλά κάνει ο άνθρωπος. Από τη στιγμή που έχει χρήματα και αγοράζει σπίτια, καλά κάνει. Και εγώ, αν είχα χρήματα, θα αγόραζα σπίτια. Έχω 2-3 βίλες, δεν είναι πολλά τώρα. Με 2-3 βίλες, ρε παιδιά, μην κάνετε έτσι. Λοιπόν, σιγά, φιλοξενήσω την Κατερίνα, τον Δημήτρη, όλους αυτούς. Ελάτε μια μέρα, κάνουμε. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε λιγάκι τώρα. Εντάξει, ο άνθρωπος του καλέσει εκεί πέρα. Πήγανε σε εστιατόρια και κυγάγανε οι δημοσιογράφοι και οι φωτορεπόρτες και οι κάμεραμεν να βρουν λοιπόν τον Κασελάκη. Σιγά, ρε παιδιά. Και ο κύριος Κασελάκης, από τη στιγμή που πας στις Πέτσες για πραγματικά για κομματικούς και αντιπολιτευτικούς λόγους, να βγεις στους δημοσιογράφους, δε φίλε. Να βγεις να κάνεις δύο δηλώσεις. Ήρθαμε εδώ και κρυβόταν από εδώ, κρυβόταν από εκεί, κυνηγητό από εδώ, κυνηγητό από εκεί. Έκανα το σταυρό μου και λέω, τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Τι είναι αυτά. Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τις τελευταίες εκλογές, βέβαια, γιατί με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν είναι. Είναι τρίτο κόμμα. Είναι δεύτερο κόμμα, είναι το Πασόκ. Και εύχομαι το Πασόκ να προχωρήσει και κάθε κόμμα, όχι μόνο το Πασόκ, να προχωρήσει. Και από τη στιγμή που πιστούν οι ψηφοφόροι ότι πράγματι θα γίνουν έργα και είναι σοβαρό κόμμα και είναι σοβαρή αντιπολίτευση, να γίνουν και στην κυβέρνηση. Και το ΚΚΕ να γίνει στην κυβέρνηση, και το ΣΥΡΙΖΑ να γίνει στην κυβέρνηση. Ήταν στην κυβέρνηση, το είδαμε και το ΣΥΡΙΖΑ. Και το Πασόκ να γίνει στην κυβέρνηση, το είδαμε και το Πασόκ ήταν στην κυβέρνηση. Αλλά από ό,τι βλέπω λοιπόν ότι ο κόσμος ζητάει κάποια αλλαγή. Κάτι καινούργιο σε αυτόν τον τόπο. Είτε σοσιαλιστικό, είτε νεοδημοκρατικό, είτε κομμουνιστικό, είτε δεν ξέρω τι. Να γίνει κάτι καινούργιο εδώ πέρα, το οποίο θα ψηφιστεί βέβαια από τον ελληνικό λαό. Όχι με πραξικοπήματα και με άλλες μεθόδους. Με εκλογές. Αν οι εκλογές λοιπόν βγάλουν κάποιο άλλο κόμμα, να βγει όμως κάποιο κόμμα που θα κοιτάξει την Ελλάδα. Να είναι πατριωτικό κόμμα με την έννοια τα εθνικά συμφέροντα, τον τόπο, τα συμφέροντα του λαού και τα συμφέροντα της κοινωνίας και τα συμφέροντα τα οποία έχουν σχέση με την πρόοδο και την ανάπτυξη αυτού του τόπου. Πηγαίνετε στην περιφέρεια. Πηγαίνετε στην περιφέρεια, να δείτε τι γίνεται. Τέλος πάντων, να μην ξεφεύγουμε και λίγο από τα θέματά μας. Με την επιστολική ψήφο.
Μπαίνει λοιπόν, συζητιέται η πιστολική ψήφος με την έννοια μεθαύριο θα πάει και στην Αμερική, αν δεν το αναβάλει, γιατί από ό,τι πληροφορήθηκα έχει πυρετό ο κ. Μητσοτάκης από τον Νταβός και ίσως να μην πάει να το αναβάλει το ταξίδι στην Αμερική. Αλλά αν δεν το αναβάλει, τον περιμένουν εκεί πέρα λοιπόν οι ομογενείς και στο Σικάγο και στη Νέα Υόρκη και θα έχει ψηφιστεί και η πιστολική ψήφος που θα ψηφίζουν λοιπόν με πιστολή οι ομογενείς μας στις επόμενες εκλογές. Πάμε στους ομοφυλόφιλους. Φωνάζει η ελληνική κοινωνία. Φωνάζουν ο αρχιεράρχης, ο κ. Ιερώνυμος. Δεν έχει πάρει ξεκάθαρη θέση από ό,τι μου λένε. Και το είδα και εγώ και το διάβασα και εγώ και για τις δηλώσεις του. Μίλησε για δημοψήφισμα. Τι δημοψήφισμα είναι σεβασμιότατε αρχιεπίσκοπε. Τι δημοψήφισμα. Πάρτε θέση. Είστε υπέρ, είστε κατά, είστε ουδέτεροι. Τι είστε. Θέλετε την ελληνική οικογένεια, δεν θέλετε την ελληνική οικογένεια. Θέλετε να υπάρχουν ομόφυλοι, ομοφυλόφιλοι. Τι θέλετε να υπάρχει σε αυτή την κοινωνία, σε αυτή τη οικογένεια. Ψηφίστε. Λαός είμαστε ελεύθερος, είμαστε. Θέλουμε αυτό, θέλουμε αυτό, θέλουμε αυτό, θέλουμε αυτό. Και να αναλαμβάνουμε και τις ευθύνες μας. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να λέμε ότι έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, δεν υπάρχουν παιδιά, δεν γεννάνε οι γυναίκες, δεν γεννάνε οι άντρες, οτιδήποτε. Για ποιο λόγο, πρέπει να το εξετάσουμε και αυτό. Δεν είναι δυνατόν μετά από 50 χρόνια, όχι 50 χρόνια, λιγότερο, λένε θα είμαστε 6 εκατομμύρια πληθυσμός. 6 εκατομμύρια πληθυσμός. Τι χαθήκαμε. Τελειώσαμε. 6 εκατομμύρια πληθυσμός. Αν λοιπόν δεν υπάρχουν, και σήμερα ανακοίνωσε βέβαια και κάποια επιδόματα στις οικογένειες που κάνουν 1 και 2 και 3 και 4 παιδιά, φτάσανε μέχρι και 1000% παραπάνω επιδόματα. Και πολύ καλά κάνουν και περισσότερα πρέπει να δώσουν και έπρεπε να τα είχαν δώσει από καιρό. Και όχι μόνο η σημερινή κυβέρνηση, και η προχθεσινή και η παραπροχθεσινή και η παραπροχθεσινή εδώ και δεκαετίες. Έπρεπε να είχαν δώσει επιδόματα στις γυναίκες, στα παιδιά, στις οικογένειες και στις ανθρώπους που παντρεύονται και θέλουν να κάνουν παιδιά. Δώσουν επιδόματα, δώσουν πραγματικά κίνητρα. Δώσουν λεφτά να κάνουν παιδιά, πώς θα τα ζήσουν τα παιδιά, πώς θα πάνε στο σχολείο. Πώς αντιμετωπίζουν τα προβλήματα καθημερινά. Στο σχολείο, στα φροντιστήρια, δυστυχώς υπάρχει και η παραπαιδεία. Αν δεν υπάρχουν φροντιστήρια εδώ πέρα, τα παιδιά δυστυχώς μένουν πίσω, γιατί άλλοτε γίνονται απεργίες, άλλοτε δεν διδάσκονται σωστά, άλλοτε δεν δέχονται την αξιολόγηση, άλλοτε απεργίες, άλλοτε καταλήψεις. Γίνεται, το ελάτε να δείτε. Να, και τώρα γίνονται καταλήψεις. Έγινε και μάλιστα τελευταία και το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο για να μην γίνουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί, κύριε, να μην γίνουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και σε αυτή τη χώρα. Οι άλλες χώρες τι είναι δηλαδή. Ποια είναι τα συμφέροντά σας εδώ πέρα και δεν θέλετε, όποιοι και δεν θέλετε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αφήστε λοιπόν τους νέους. Αφήστε τους νέους λοιπόν με την άμυλα, με τον ανταγωνισμό, με τον συναγωνισμό να παλέψουν. Να είναι όμως βέβαια με κριτήρια ελεγχόμενα. Δηλαδή να μην γίνουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να χαρίζουμε και να πουλάμε και να αγοράζουμε πτυχία. Όχι. Κάτω από αυστηρές συνθήκες και κάτω από αυστηρές προοπτικές και δικλείδες. Αυστηρές όπως είναι και στα ξένα πανεπιστήμια, έτσι να είναι και εδώ. Θέλεις ιδιωτικό πανεπιστήμιο, θα πας. Αλλά για πάρεις το πτυχίο πρέπει να ακολουθείς αυτά και αυτά και αυτά όπως και τα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν μπορείς. Χαίρετε. Καληνύχτα σας. Κλείστο το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, άμα δεν πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις. Κλείστο επιτόπου. Αν όμως πληρεί, να τα αφήσεις. Να μπουν οι νέοι, να μην φεύγουν στο εξωτερικό, να μην φεύγουν τα συναλλάγματα. Το συνάλλαγμα φεύγει στο εξωτερικό. Μιλάμε δισεκατομμύρια κάθε χρόνο από τους νέους ανθρώπους οι οποίοι φωνάζουν. Οι γονείς. Ανοίξτε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να έρθουν τα παιδιά μας πίσω και να κρατήσουμε και τα χρήματα εδώ στον τόπο μας στην Ελλάδα. Μην τα στέλνουμε ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Αμερική, ούτε στην Ασία, ούτε στην Αυστραλία, οπουδήποτε πάνε τα παιδιά μας. Είτε στα Βαλκάνια, είτε στη Ρωσία, οπουδήποτε πηγαίνουν για να σπουδάσουν. Αφήστε τα χρήματα εδώ πέρα. Κρατήστε τα παιδιά μας εδώ πέρα. Δεν θέλετε να το κάνετε αυτό. Τι να σας πω, εγώ από εκεί πέρα ως δημοσιογράφος οφείλω μετά από τόσα χρόνια στη δημοσιογραφία, μετά από τόσες περιπέτειες δημοσιογραφικές, να πω τα πράγματα όπως τα βλέπω και αν είμαι κάπου λάθος, εδώ είμαστε, στον αέρα είμαστε, να βγούμε να τα πούμε καλοπροαίρετα όμως και καλοκάγαθα να μιλάμε, όχι με υπόνοιες και το ένα άλλο. Πάμε λοιπόν στην ανασύνταξη, λέει, της ελληνικής αστυνομίας, είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Βεβαίως να ανασύνταχτει η ελληνική αστυνομία. Βεβαίως λοιπόν να κατασταλεί το έγκλημα. Βεβαίως να κατασταλεί η βία. Αλλά πώς, όταν η αστυνομική σου λέει κανελάκι, δεν πάω ρε μεγάλε, συγγνώμη για την έκφραση, για 600 και 700 ευρώ να βάλω το κεφάλι μου στον τουρβά, μου λέει ένας. Του λέω, φίλε μου, ναι, αλλά κατετάγει στην αστυνομία όμως, για αυτούς τους λόγους κατετάγει. Ναι, μου λέει, αλλά μας είχαν πει ότι θα υπάρχουν προϋποθέσεις, θα υπάρχουν αυξήσεις, θα υπάρχουν προοπτικές ασφάλειας. Διότι εγώ πηγαίνω, μου λέει, με καλούν να πάω κάπου. Ευχαρίζω να πάω, μου λέει, αυτή είναι η δουλειά μου. Αλλά από εκεί πέρα μου λέει, δεν ξέρω τι θα αντιμετωπίσω. Πρέπει να έχω, μου λέει, και το αλεξίσφαιρο. Πρέπει να, τα οποία μου λέει δεν υπάρχουν. Πρέπει να τα αγοράσω μόνος μου. Πρέπει να αγοράσω τις σφαίρες μόνος μου. Πρέπει να αγοράσω το πιστόλι μόνος μου. Πρέπει να αγοράσω τη στολή μόνος μου. Έτσι μου λέει δεν γίνεται αστυνομία. Αν είναι έτσι, πραγματικά έχει δίκιο. Αν δεν είναι έτσι όμως, έχει λάθος. Και λυπάμαι πάρα πολύ που παραθέτουν ή επικαλούνται αυτά τα θέματα αστυνομική. Η βία και εγκληματικότητα στη χώρα μας κάθε μέρα γίνεται και πιο μεγάλη. Για να κατασταλεί αυτό το πράγμα, λοιπόν, πρέπει να πάρθουν μέτρα και να δοθούν και κίνητρα στους αστυνομικούς. Οι οποίοι, βλέπετε, τελευταία χάσαμε και κάποιους αστυνομικούς. Άλλους χάσαμε από εδώ, άλλους χάσαμε από εκεί. Δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτό το θέμα. Σε λίγο θα πάμε και στα κριτικά νησιά.
Πάμε στην ακρίβεια, το είπαμε, ετοιμάστηκα. Έσχρο κέρδια, το είπαμε. Τα αεροδρόμια, τα αναδρομικά, συγγνώμη, των συνταξιούχων. Φωνάζουν οι συνταξιούχοι. Πού είναι τα αναδρομικά μας? Πού είναι το ΕΚΑΣ? Θα πληρώνουμε συμμετοχή για το ΕΚΑΣ, για τα φάρμακα? Φωνάζουν οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τα φάρμακά τους. Θα πληρώνουμε συνδρομή? Θα πληρώνουμε κάτι? Θα πληρώνουμε συμμετοχή, μάλλον, για τα φάρμακα τα οποία ήταν δωρεάν? Όλοι ρωτάνε, πρέπει να το ξεκαθαρίσει αυτό η κυβέρνηση, διότι δεν ξέρουν και οι άνθρωποι που παίρνουν τα φάρμακά τους, αν πρέπει να πληρώνουν ή όχι. Με τη μάσκα τη κλοπή των αυτοκινήτων. Κλέβουν κάθε μέρα αυτοκίνητα. Κλέβουν από παντού αυτοκίνητα. Καταγγέλνουν οι άνθρωποι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων στην αστυνομία. Τρέχουν αστυνομικοί, αλλού τρέχουν, να δουν δεν τρέχουν. Αλλά και πάλι δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Χάνει το αυτοκίνητο του άλλου για να πάνε το ασφαλίσει. Δεν ξέρω αν το ασφαλίζουν ή όχι. Θα το ρωτήσω αυτό την επόμενη φορά. Αν οι ασφαλιστικές εταιρείες ασφαλίζουν αυτοκίνητα ή δεν ασφαλίζουν αυτοκίνητα, γιατί τη μάσκα των κλοπών των αυτοκινήτων έχει μεγαλώσει. Ξεχασμένοι, λέει, είναι οι πλημμυροπαθείς. Έχουμε και αυτό το θέμα, μεγάλο θέμα. Πάνω εκεί που πληγήκαν οι άνθρωποι, χαθήκανε χωριά, σκεπαστήκαν κάτω από τα νερά τα χωριά ολόκληρα και κάτι, και χάσαν τις περιουσίες και δεν ξέρουν πού να πάνε και πού να καλλιεργήσουν και τα κάνουν. Ξεχασμένοι, λένε, δεν δόθηκαν, σε πολλούς δεν δόθηκαν χρήματα ακόμα, δεν δόθηκαν αποζημιώσεις. Έτσι λένε οι άνθρωποι, το μεταφέρω, με πήραν τηλέφωνο από τη Λάρισα και από άλλες περιοχές. Κανελάκι μου, λέει, δεν μας έχουν δώσει ακόμα τίποτα. Σε ορισμένους, σε κάποιους άλλους δώσανε από το Υπουργείο και μπράβο τους που τους δώσανε, αλλά και μπράβο όμως αυτούς που καταγγέλνουν ότι δεν τα πήραν. Πρέπει όλοι να πάρουν, διότι οι άνθρωποι είναι πλημμυρισμένοι. Έχουν προβλήματα εκεί πέρα. Δεν υπάρχουν σπίτια, δεν υπάρχει περιουσία, δεν υπάρχουν υπάρχοντα που να μείνουν. Και δεν υπάρχουν και τα χωράφια τους να καλλιεργήσουν. Μην τους ξεχνάμε λοιπόν αυτούς, αγαπητοί φίλοι που κυβερνάτε σήμερα ή οποιαδήποτε κυβέρνηση που κυβερνάει. Πάμε λοιπόν στο δημογραφικό, το είπαμε, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το είπαμε. Τον ΕΦΙΑ. Μου είπαν για τον ΕΦΙΑ. Έλεος πια, πότε θα σταματήσει αυτό το πράγμα με τον ΕΦΙΑ? Έχουμε πάρει ένα σπίτι, λέει, βάλουμε το κεραμί, ένα κεραμίδι να βάλουμε το κεφάλι μας και τα παιδιά μας και την οικογένειά μας κάτω από ένα σπίτι. Πληρώνουμε το δάνειο και πληρώνουμε και τον ΕΦΙΑ. Είπαν να το σταματήσουν. Σταματήστε το επιτέλου ή μειώστε το, ρε παιδιά. Δεν μπορούν οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να πληρώνουν τον ΕΦΙΑ. Είναι φοβερό. Δηλαδή, εντάξει, εσείς έχετε τις βίλες σας, έχετε τα εξοχικά σας, έχετε τους μισθούς σας, αλλά δέστε και πώς ζουν οι άλλοι. Δεν σχέτε τις άλλες κατηγορίες των πολιτών μας. Έλεος, κάντε μια βόλτα. Ναι, κύριε Μητσοτάκη, κάνετε βόλτες στους ζωγράφους, δεξιά-αριστερά πηγαίνετε. Αλλά πηγαίνετε όμως και χωρίς κάμερες και χωρίς αυτά να μεταμφιεστείτε όπως μεταμφιέστηκε και ο Πρωθυπουργός στη Σουηδία και στη Ολλανδία που έγινε οδηγός ταξί και όταν άλλο. Να δείτε τα προβλήματα από κοντά. Όχι με τις κάμερες και με τους φρουρούς και το αντάλλο. Εκεί βέβαια είναι προετοιμασμένα όλα, θα είναι όλα μια χαρά. Θα πάτε μια νύχτα, ένα μεσημέρι, ένα βράδυ στα νοσοκομεία, στην αγορά, στις λαϊκές, στους αγρότες παντού. Αμεταμφιεσμένο να μην σας πάρει κανένα σκαμπάρι. Εκεί θα βουγκραστείτε τα προβλήματα των πολιτών. Τώρα πηγαίνετε λοιπόν με χορδές και την μπάνιζ με αυτοκίνητα και με φρουρούς και με κάμερες, βέβαια όλα μια χαρά θα είναι. Όπως πήγε και ο κύριος Γεωργιάδης εχθές στον Ευαγγελισμό που είπαν που εφημέρευε, μου το είπαν άνθρωποι γιατί έχω παντού πηγές και μου τα λένε. Και με πήρε ο κύριος Γεωργιάδης, μου λέει εδώ πέρα, ο οποίος είχαν προετοιμαστεί τα πάντα. Είχε ειδοποιήσει ότι θα έρθει, μου λέει, και ήταν όλα μια χαρά. Έπρεπε να έρθει, μου λέει, χωρίς να προειδοποιήσει και μεταμφιεσμένος να μην το γνωρίσει κανένας, μου λέει, να δούνε ποια είναι η κατάσταση εδώ πέρα όταν εφημερεύουν τα νοσοκομεία, τι δράμα υπάρχει μέσα στα νοσοκομεία και πώς υποφέρουν οι άνθρωποι και δεν βρίσκουν γιατρούς και οι γιατροί είναι λίγοι και το νοσηλευτικό προσωπικό είναι μειωμένο και λίγα λεφτά που παίρνουν. Πρέπει λοιπόν εκτός από τους διευθυντάδες που τους δώσαν αυξήσει 1 και 2 χιλιάρικα στους διοικητές των νοσοκομείων, οι υπόλοιποι χάμου, οι χαμηλόμισθοι κάτω, οι χαμηλές τάξεις, οι νοσηλευτές και οι γιατροί είναι με μισθούς της πείνας, όπως μου είπε ένας γιατρός. Είναι μισθός κανελάκι, μου λέει, γιατρός να είμαι με 1.100 ευρώ το μήνα ή 1.200 ευρώ το μήνα. Θα αναγκαστούν, μου λέει, να πάρουν και φακελάκια, θα αναγκαστούν και να κάνουν και άλλα πράγματα για να ζήσουν. Και σε αυτά έχουν δίκιο. Δώστε λοιπόν χρήματα εκεί που πρέπει να δώσετε, στα σώματα ασφαλείας, στους πυροσβέστες, στο λιμενικό, στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους δασάρχες, στους δασικούς, οτιδήποτε εκεί. Πράγματα που είναι μέσα στην κοινωνία μας και είναι πραγματικά νευραλγικοί τομείς για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά προβλήματα. Εκεί να δώσετε τα χρήματα. Και κόψτε και λίγο από τους βουλευτάδες, ρε παιδιά! Κόψτε και λίγο από τους βουλευτάδες! Δεν απεινάσουν αν δεν παίρνουν 10, πάρουν 8, πάρουν 7, όταν οι άλλοι ζουν με 500 ευρώ! Κόψτε και λίγο από τους βουλευτάδες! Παίρνε λεφτά, δεν είδατε εδώ στις πέτσες τι έγινε, χρήματα από εδώ, χρήματα από εκεί, πολυτέλειες από εδώ, πολυτέλειες από εκεί και είναι αντιπολίτευση. Δώστε λοιπόν και στους, κόφτε και λίγο από τους βουλευτάδες που έπρεπε ήδη οι βουλευτάδες να το προτείνουν. Εγώ το είχα προτείνει ως υποψήφιος βουλευτής στο δυτικό τομέα με το ΠΑΣΟΚ και δεν τρέπουμε να το πω και το λέω. Ήμουν υποψήφιος και είχα πει σε μια συζήτηση με πολλούς συναδέλφους συνυποψήφιους ότι κύριε, εγώ αν εκλεγώ θα ζητήσω να μειωθούν οι μισθοί των βουλευτάδων στο 50% και να δοθούν σε εσάς. Πολλές οικογένειες, στις ευπαθείς οικογένειες, στους ξεχασμένους, στους συνταξιούχους να δοθούν. Και αντιδράσαν ορισμένοι. Ορισμένοι συμφωνήσαν, κάποιοι άλλοι σηκώσανε πατήρα. Τι λες, λαϊκιστής, με λέγανε τα. Ποιος λαϊκιστής, ρε. Επί της ουσίας μιλάω. Όταν βγω, ότι δεσμεύομαι στον αέρα ότι θα ζητήσω να μειωθούν οι μισθοί των βουλευτάδων κατά 50%.
Έλεγε και να αφαιρεθούν και τα αυτοκίνητα. Όχι τέτοια πολυτελή αυτοκίνητα με καύσιμα και το άλλο. Πάμε τώρα λοιπόν. Θα πάμε και στους πολέμους σε λίγο. Συνεχίζονται οι πόλεμοι. Έχουμε τραγικά πράγματα. Πάμε λοιπόν τώρα στα κριτικά μας νησιά, τα αγαπημένα, τα οποία τα έχω επισκεφτεί χιλιάδες φορές και θα τα επισκεφτώ συνέχεια. Είναι άνθρωποι εκεί πέρα που πραγματικά ζουν με το δικό τους το παλμό και τα δικά τους προβλήματα. Και κάθε φορά που πηγαίνω, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα είτε στην κοινωνία, στα σχολεία, σε διάφορα άλλα. Σήμερα θα μιλήσουμε με το αγαπημένο μας νησί, το ακριτικό νησί, το Αγαθονήσι. Εκείνο ο αγαπητός μου φίλος, ο δήμαρχος, ο Κώστας Κότερος. Γεια σου, φίλε Βαγγέλη, τι μου κάνεις, πώς είσαι? Καλημέρα, κύριε Κανελάκη. Πολύ καλά είμαστε εδώ στο Αγαθονήσι. Σε θυμόμαστε πάντα και σε περιμένουμε να καταγράψουμε και τα νεότερα. Θα έρθω με πάρω την κάμερα μια μέρα από το Blue Sky και θα έρθω να κάνουμε ρεπορτάζ, αγαπητέ μου φίλε Βαγγέλη. Πες μου σήμερα πώς είναι, έχετε συγκοινωνίες, σχολεία, γιατροί, προβλήματα με την υπογεννητικότητα, με το δημογραφικό, πώς πάτε? Κύριε Καρά, κοιτάξτε να δείτε, τα προβλήματα τα ξέρεις, αφού είσαι πράτηγος που λέμε, έχεις γυρίσει τα νησιά, έχεις γυρίσει την Ελλάδα, τα προβλήματα δεν λείπουν. Το θέμα μου είναι το προσωπικό των κατοίκων, των ακριτών, το εξής, ότι όσα προβλήματα αφορούν τη λύση, η λύση από μας, από τοπικά, γίνεται άμεσα. Προσπαθούμε και δίνουμε λύσεις άμεσα. Αυτό που έχω ένα παράπονο και εγώ και οι κάτοικοι και όλοι, όταν το πρόβλημα αφίεται στην κυβέρνηση, ότι καθυστερεί πολύ, ή και δεν δίνεται λύση. Και καμιά φορά δίνονται και λύσεις χειρότερες. Θα πω το εξής, είπατε για τις συγκοινωνίες. Πέρυσι είχαμε καλύτερες συγκοινωνίες από ό,τι έχουμε φέτο. Λοιπόν, λέμε να κάνουμε κάτι καλύτερο και αντί καλύτερα πάμε χειρότερα. Το λέω αυτό γιατί είχαμε 4 δρομολόγια με ένα φεριμπότ που έκανε τη γραμμή και εξυπηρετούνταν οι κάτοικοι με Δωδεκάνησα και με Σάμο. Και σήμερα τα δρομολόγια είναι 3. Όπως καταλαβαίνετε, έστω και ένα μειωμένο δρομολόγιο είναι πρόβλημα για τα νησιά, για τη διακίνηση των προϊόντων, των κατοίκων και διάφορα άλλα θέματα που απασχολούν τους κατοίκους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι και κατά κάποιο τρόπο οι κάτοικοι είναι απογοητευμένοι. Εμείς σαν τοπική αυτοδιοίκηση, σαν δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο προσπαθούμε να λύσουμε και να βοηθήσουμε εδώ τους κατοίκους όσο μπορούμε και μένουμε εδώ. Αυτό το ότι δεν υπάρχει συγκοινωνία, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, και το συζητάμε πολλά χρόνια τώρα για τη συγκοινωνία στα κριτικά νησιά, που είναι σοβαρό πρόβλημα και είναι πραγματικά θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί κάποια στιγμή. Έχει αντίκτυπο και στην υγεία των ανθρώπων που δεν μπορούν να προμηθευτούν φάρμακα και στην υγεία και στο σύστημα, το θέμα της παιδείας, που ίσως να μην μπορούν να έρχονται καθηγητάδες ή να μην μπορούν να πηγαίνουν για φροντιστήρια τα παιδιά, αν θέλουν να πηγαίνουν στο πιο κοντινό νησί απέναντι από το Αγαθονήσι, οτιδήποτε. Έχει αντίκτυπο αυτό το πράγμα όταν υπάρχει ελλειπή συγκοινωνία? Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, εγώ σαν δήμαρχος είναι η πέμπτη θητεία που έχω εκλεγεί. Τα θέματα των μικρών νησιών τα γνωρίζω πολύ καλά. Είμαι γέννημα θρέμα στο Αγαθονήσι και στα γύρω νησιά τα ξέρω πολύ καλά και τα μικρά νησιά, τη ζωή των κατοίκων. Και γι' αυτό αναφέρουμε το βασικό αγαθό που πρέπει να προσφέρεται ακόμη και πάνω από την υγεία, το λέω αυτό ρητορικά, είναι η συγκοινωνία. Όταν έχει συγκοινωνία, τα έχει όλα. Η υγεία δεν μπορεί να προσφέρει το κράτος σε ένα νησί μικρό να έχει όλες τις ειδικότητες των γιατρών κλπ. Αναγκαστικά θα γίνουν διακομιδές, θα πας σε πλησιέστερα νοσοκομεία κλπ. Για να πας στα νοσοκομεία από τα νησιά πρέπει να υπάρχει συγκοινωνία. Δεν είναι ότι δεν έχουμε συγκοινωνία, δεν είναι επαρκής η συγκοινωνία όπως γίνεται και με τα πλοία που γίνεται. Μάλιστα. Εκεί υπάρχουν και κάποια ηχθειοτροφία, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, στο πίσω μέρος του νησιού, από ό,τι θυμάμαι, είχαμε κάνει ρεπορτάζ, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε. Ναι. Το εμπόριο πώς γίνεται εδώ πέρα, πώς γίνεται η μεταφορά, εξυπηρετούνται με τα... Εντάξει, υπήρχε θέμα κατά την περίοδο, μια μεταβατική περίοδο που ενώ είχαμε 4 δρομολόγια με φεριμπότ και γινόταν η μεταφορά και η μετακίνηση και των προϊόντων και των ψαριών, όλα μια χαρά. Ξαφνικά μειώθηκαν σε 3 και μέχρι να γίνουν τα 3 δρομολόγια που πήγαμε για καλύτερα δημιουργήθηκαν διάφορα προβλήματα και έτσι με τα προϊόντα κλπ. Και τώρα έχω πληροφορίες, όχι
βέβαια ακόμη δεν ξέρω τι θα γίνει, ότι οι μονάδες λόγω κόστους των μεταφορικών κλπ. Η μονάδα αυτή, η οποία είναι ένα κύτταρο οικονομικό για το νησί, με την έννοια ότι απασχολεί 20 με 30 εργαζομένους, είναι βασικό για την οικονομία του νησιού, θα μεταφέρει τη μονάδα, την εγκαταλείπει αυτή, δεν ξέρω κατά πόσον θα επαληθευτεί αυτό που έχει διαδοθεί, λόγω κόστους των μεταφορικών. Έχει βρει κάπου πιο κοντά στο κέντρο άλλη μονάδα και τα μεταφορικά είναι στο 1 τρίτο από ό,τι μου λένε οι ιδιοκτήτες και σαφώς συμφέρει την εταιρεία καλύτερα να μεταφερθεί εκεί. Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία τα έχω επισημάνει στους εκάστοτε, δεν λέω στους σημερινή κυβέρνηση και στους άλλους, ότι να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις, οι κάτοικοι με διάφορα θεσμικά και οικονομικά μέτρα. Όχι τέλεια, γιατί μου λένε μερικοί να μην πληρώνουμε αυτό, να μην πληρώνουμε. Όχι, θα πληρώνουμε το ανάλογό μας, όχι όμως το ίδιο όσο πληρώνουν όλοι. Τα νησιά, εννοώ τα μεγάλα νησιά, τα τουριστικά κλπ. Και εννοώ το εξής, έχουμε 24% ΦΠΑ, το Αγαθονήσι, η Αρκή, η Θήμενα, κάτι μικρό, πολύ μικρά νησιά, γνωρίζεις πολύ καλά, να έχουμε το 24% ΦΠΑ, ενώ είχαμε 5 λεστές παλιά, εντάξει, και αυτό γιατί. Κάτι έγινε με τη γραμμή, κάτι έγινε. Κύριε Δήμαρχε μου, κάτι με τη γραμμή κάτι γίνεται. Έχουμε το 24%. Αυτά όλα δεν μπορεί, δεν έχω καταλάβει. Γιατί η πολιτεία δεν τα βλέπει πιο κοντά, γιατί τα νησιά μας γενικά όλα, το δημογραφικό που είπατε, όλα αυτά. Κάποια στιγμή, αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή, είμαι λίγο επιφυλακτικός, όχι βέβαια απεσιόδοξος. Αλλά έτσι με αυτά τα μέτρα οι κάτοικοι δεν μπορούν ούτε να επενδύσουν, ούτε να... Δεν ξέρω, το μέλλον τους είναι δηλαδή αβέβαιο, να το πω έτσι. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, πόσο σημαντικό είναι για την ανάπτυξη του νησιού η έλλειψη ή μη συχνή συγκοινωνία στο νησί? Πόσο σημαντικό, δηλαδή τι θα μπορούσε να κάνει το νησί περισσότερο να αναπτυχθεί, είτε στο εμπόριο, στη μεταφορά της ιχθυοκαλλιέργειας, των ψαριών, των προϊόντων, οτιδήποτε, αν υπήρχε μεγαλύτερη συγκοινωνία, πιο συχνή μάλλον συγκοινωνία? Κοιτάξτε, είναι το βασικό, όχι μόνο για το Αγαθονήσι, αλλά και για όλα τα νησιά, να υπάρχει τακτική συγκοινωνία με πλοία πιο σύγχρονα αξιόπλοα κλπ. Τακτική το λέω αυτό, γιατί οι επισκέπτες, τα προϊόντα, όλα προγραμματίζονται. Δεν μπορεί λοιπόν να λέμε ότι σήμερα θα έρθει το πλοίο και ξαφνικά επειδή είναι, έχει ένα απαγορευτικό 5 μποφόρ, λέει δεν έρχεται γιατί είναι 5 μποφόρ. Το μεγαλύτερο πλοίο όμως με 5 μποφόρ ταξιδεύει. Και ο άλλος έχει προγραμματίσει να μεταφέρει τα προϊόντα του, να πάει στις διακοπές του. Είναι πολύ βασικό. Το καλοκαίρι είχαμε με πολλές διαμαρτυρίες, κρατήσεις που οι οποίες δεν εκτελέστηκαν. Οι άνθρωποι ερχόταν προς το Αγαθονήσι μέσω Σάμου ή Πάτμου και μένανε Σάμο ή Πάτμο γιατί το πλοίο για Αγαθονήσι δεν ερχόταν. Είναι ζωτική σημασία. Αυτό είναι το πρώτο, το υπαριθμό είναι ένα πρόβλημα για τα νησιά. Ειδικά για μας τα μικρά νησιά, γιατί στα μεγαλύτερα νησιά υπάρχει βέβαια τα απαγορευτικά κλπ. Αλλά τα πλοία είναι μεγαλύτερα και με περισσότερα από μποφόρ ταξιδεύουν. Και αν δεν ταξιδέψουν με τα πολλά μποφόρ, θα πάνε την άλλη μέρα στα δρομολόγια τους. Είναι πολύ βασικό, φίλε Γιάννη, όταν όλα τα προϊόντα που έρχονται στο νησί ή που φεύγουν. Είναι καταλαβαίνεις, και η ιατρική περίθαλψη, τα ιατρικά ραντεβού και η μετακινήση των επιβατών και η επιστήμη και όλα.
Θα μιλήσουμε, κύριε Δήμαρχε, δώστε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, 2 λεπτά, πάμε σε διάλειμμα, μιλήσουμε μετά στο νησί και για την ανεργία που μπορεί να έχει πρόβλημα το νησί, κάθε νησί, λόγω της έλλειψης κοινωνίας και δεν μπορεί να μεταφέρει και τα προϊόντα για την ανεργία και για την ανάπτυξη. Ερχόμαστε σε λίγο, 2-11-18-60-001, 2-11-18-60-001, θα μιλήσουμε για τη θέρμανση, αλλά και για το κυκλοφοριακό, όπως μου είπε ο φίλος του Παναγιώτη Τσαμπατζίδης, να μιλήσουμε εντός 2 λεπτών. Πάμε σε επειδή έχουμε μηνύματα και προβλήματα, βέβαια, αλλά και μηνύματα για τα πάρκινγκ, για το στάθμευση στο κέντρο της Αθήνας. Με έχουν πάρει εδώ, μου έχουν στείλει μηνύματα από το Δήμο της Αθήνας. Θα μιλήσουμε και θα τα πούμε αργότερα. Ο φίλος μου, ο Δημήτρης Γεωργιάδης, ο οποίος τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά, και ο Παναγιώτης Τσαμπατζίδης, που στο κυκλοφοριακό είναι και αυτοί μέσα θύματα, με την έννοια θύματα παγιδεύονται μέσα στο κυκλοφοριακό. Έχουν τις απόψεις τους και πραγματικά οι άνθρωποι πρέπει να δουν από κοντά τι γίνεται, και αυτοί που κυβερνάνε και αυτοί που είναι στους Δήμους και σε όλες αυτές τις περιοχές. Πάμε λοιπόν τώρα στον αγαπητό κύριο το Δήμαρχο, τον κύριο Κότορο, στον Αγαθονή, στον κύριο Βαγγέλη, να μιλήσουμε. Η τελευταία ερώτηση ήταν, αγαπητέ μου κύριε Δήμαρχε, δεν θα σας απασχολήσουμε πολύ, μια ερώτηση, δύο ερωτήσεις ακόμα. Αν η έλλειψη, η μη συχνή συγκοινωνία στα νησιά αυτά και ιδιαίτερα και στο Αγαθονήσι και στο Καστελόριζο και στο Γάβδο και στους Λειψούς και στους Αρκιούς, οτιδήποτε, έχουν κάποια σημασία ιδιαίτερη στην ανάπτυξη του νησού, στην ανεργία του νησού, στους νέους που φεύγουν, αναγκάζονται να φύγουν γιατί δεν βρίσκουν δουλειές και αυτά. Πράγματα. Ενώ αν υπήρχαν αυτά τα κίνητρα, αν υπήρχαν αυτές τις προϋποθέσεις, θα μπορούσε το νησί να έχει και ανάπτυξη και οι νέοι να μένουν εκεί και να δίνουν ζωή και να παντρεύονται για να κάνουν και παιδιά, γιατί έχουμε και πρόβλημα με την υπογεννητικότητα και την, να μας τα πείτε για αυτά τα θέματα. Τι ακριβώς πιστεύετε για όλα αυτά, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε? Κοιτάξτε να δείτε, η συγκοινωνία είναι το βασικό, το υπαριθμό είναι ένα πρόβλημα. Είναι ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας των προβλημάτων. Έχει συγκοινωνία, τα έχεις όλα. Γύρω μας, ξέρεις, είναι πιο κοντά η Σάμος, η Λέρος, τα υπόλοιπα νησιά. Οπότε αν έχεις συγκοινωνία, κύριε Κανελάκη, το νησί, τα προβλήματα τα υπόλοιπα είναι μετά... Αντιμετωπίζονται. Αντιμετωπίζονται, ναι. Σωστά. Δεν υπάρχει συγκοινωνία, είσαι καταδικασμένος, να το πω σε εισαγωγικά, αν μου επιτρέπετε η λέξη. Και έτσι μια ανασφάλεια, λες δεν έρχεται πλοίο, τι θα γίνω, τι θα κάνω. Σας είπα, είναι η κινητήρια δύναμη των νησιών. Σε αυτά. Και να καταλάβετε, όπου δεν υπάρχει στην κοινωνία έτσι αρκετή, τα νησιά είναι υποβαθμισμένα. Μάλιστα. Μου λένε εδώ πέρα ότι υπάρχουν περιπτώσεις στα νησιά, ίσως και στο Αγαθονήσι, λέει, αλλά και σε άλλα νησιά που έχουν κινδυνεύσει ζωές, έχουν κινδυνεύσει μάλλον συνάνθρωποι μας, γιατί δεν υπήρχαν συγκοινωνίες να μεταφερθούν σε νοσοκομεία άνθρωποι που πέσαν σαν κάτι. Έχει συμβεί και στο δικό σας? Βεβαίως, παλαιότερα ήταν και πιο συχνό, συνέβαινε. Σήμερα δεν μπορώ να πω ότι είναι, γιατί είναι και το ΕΚΑΒ, είναι και οι συγκοινωνίες, είναι και τα πρωτά του λιμενικού σώματος. Και έχει κάπως το πρόβλημα, έχει έτσι επιληθεί και σε νησιά που δεν υπάρχουν οι συγκοινωνίες. Βέβαια, όταν το επιτρέπει ο καιρός, έτσι, όταν έχουμε απαγορευτικά και τέτοια ο καιρός, τότε το πράγμα δυσκολεύει το θέμα και επαφίεται μετά στο γιατρό και τα τοπικά εδώ ιατρία που υπάρχουν με τον αγροτικό γιατρό. Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Δήμαρχε. Οι εκπαιδευτικοί, οι καθηγητές, καθηγήτριες που διδάσκουν εκεί και δάσκαλοι έχουν προβλήματα στη μεταφορά? Αν θέλουν να φύγουν Σαββατοκύριακο, μπορούν να φύγουν ή θεωρούνται, όπως θα το πούμε εντός εισαγωγικών, φυλακισμένοι στο νησί, γιατί υπάρχουν στις κοινωνίες, να πάνε και στις οικογένειές τους τα Σαββατοκύριακα? Και για αυτούς το ίδιο ισχύει. Ότι ισχύει για όλους, και για τους κατοίκους και για αυτούς, αλλά για αυτούς ένα παραπάνω. Και σου λέω το εξής για να καταλάβει και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Τι συμβαίνει? Όταν μετατεθεί, όταν αποσπαστεί κάποιος εκπαιδευτικός ή άλλος υπάλληλος, παίρνουν τηλέφωνο εδώ στο Δήμο και λέει: συγκοινωνία υπάρχει? Τι συγκοινωνία έχετε, πού έχετε? Δηλαδή η πρώτη πληροφορία που ζητά ο κάθε υπάλληλος είναι αυτό το θέμα. Γιατί, ξέρετε, αφήνουν πίσω τις οικογένειές τους και θέλουν να έχουν μια επαφή, μια ασφάλεια και μια συχνή, ας πούμε, ένα Σαββατοκύριακο μπορεί να πάει να δει το παιδί του, έτσι, την μάνα έτσι, του. Έτσι, ανθρώπινο. Ανθρώπινο, ναι, ανθρώπινο. Λοιπόν, βέβαια. Και το πρώτο λέω που ζητούν να δουν αν έχει συγκοινωνία το νησί. Είναι ένα άλλο σημαντικό θέμα που σας είπα για την ανάπτυξη των νησιών.
Και πολλοί, πολλοί μου το λένε, δεν ερχόμαστε γι' αυτό, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Εάν υπάρχει πρόβλημα. Δυστυχώς. Πρέπει να δώσουν ιδιαίτερο βάρος κυβερνήσεις και υπουργοί αρμόδιοι στο θέμα αυτό με τη συγκοινωνία. Φτάσαμε στο 2024, πάρε φίλε. Στο φεγγάρι φτάσαμε, οργώσαμε όλους τους πλανήτες. Γιατί δεν μπορούμε να φτάσουμε, βάλουμε συγκοινωνία στα νησάκια μας για όνομα του και τις Παναγίες. Εσύ εν τω μεταξύ έχετε και νηπιαγωγείο, έχετε και δημοτικό, έχετε και γυμνάσιο, τα πάντα. Πώς είναι τα προβλήματα εκεί? Όλες οι βαθμίες εκπαίδευσης. Έχετε προβλήματα, υπάρχουν καθηγητές, έχουν επιλογή. Έχουν καλυφθεί όλες τις θέσεις. Παιδεία δεν έχουμε. Αυτό είναι το κυρίαρχο πρόβλημα. Το δημογραφικό δεν μπορούσαμε να δώσουμε λύσεις και σαν τοπική αυτοδιοίκηση και σαν κεντρική κυβέρνηση κλπ. Αλλά δεν βλέπω έτσι τα δυναμικά. Θέλει μέτρα έτσι πολύ... Να υπάρχουν κίνητρα σοβαρά για... Για αυτό το θέμα. Ιατρική κάλυψη έχετε, ιατρική, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έχετε. Εντάξει, ναι, ιατρική. Εντάξει, έχουμε ένα ιατρείο πολύ καλά εξοπλισμένο, αγροτικό γιατρό. Χαίρομαι. Και νοσηλεύθρια. Εντάξει, για τις ανάγκες, τις πρώτες ανάγκες και τις πρώτες βοήθειες, είναι για το νησί μια βασική, ας πούμε. Μάλιστα. Το Blue Sky είναι πάντα στη διάθεσή σας, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε. Οτιδήποτε θέλετε, επικοινωνούμε συνέχεια. Όποια προβλήματα έχετε, αναδεικνύουμε μέσα από την εκπομπή και μέσα από το κανάλι, το Blue Sky, το φιλόξενο κανάλι. Οτιδήποτε έχετε να το αναδεικνύουμε, γιατί ακούνε πάρα πολύ το κανάλι αυτό, γιατί είναι έγκυρο και αξιόπιστο κανάλι και το ακούνε οι κυβερνήσεις ή οποιασδήποτε και οι υπουργοί και παίρνουν τα μηνύματα αυτά και πιστεύω να βελτιώνεται η κατάσταση. Θα είμαστε σε επικοινωνία κάθε φορά. Οτιδήποτε θέλετε, ένα τελευταίο σχόλιο, αν θέλετε, πριν κλείσουμε, κύριε Δήμαρχε. Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές και να το ακούσουν και οι τηλεθεατές σας πάλι, τα νησιά αυτά είναι παράδεισοι για διακοπές. Ακόμα και για διαμονή έρχονται πολλοί, ας πούμε, είπαμε, όχι αρνητικό, αλλά θέλω να πω και κάτι, ότι έρχονται πολλοί οι οποίοι επιθυμούν να μείνουν μόνιμα στο νησί, ας πούμε, υπάλληλοι και, και άλλοι, ας πούμε. Τους αρέσει η ζωή, η ησυχία, η φύση, το περιβάλλον και αυτά. Αρχή να υπάρχουν αυτές οι υποδομές, η συγκοινωνία βασικά, και οι υγεία, παιδεία και εργασία. Και καλό φαγητό, καλό ψάρι, φρέσκο ψάρι, έτσι κύριε Δήμαρχε, φρέσκο ψάρι. Αυτά είναι αυτονόητα, τα ξέρεις, έχεις δοκιμάσει τις μεζέδες και τα θαλασσινά. Ναι, περάσαμε ωραία και θα περάσουμε. Έχουμε εξαιρετικά προϊόντα και θαλασσινά και στεριανά, να το πω έτσι, γιατί στεριανά πως η βοσκή είναι ελεύθερη και κατσικάκια, αφού τα ξέρεις τώρα όλα αυτά. Τα έχουμε ζήσει και θα τα ξαναζήσουμε. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε, ειλικρινά σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμού στην αγάπη μου και τα σέβη μου σε όλους τους κατοίκους εκεί του νησιού, τους οποίους αγαπάω και λατρεύω. Και θα σας επισκεφτώ σύντομα με την κάμερα του Μπρουσκάι να κάνουμε εκπομπή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλοδεχούμενοι είστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, ευτυχισμένη. Αυτά είναι τα νησιά, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε λοιπόν στα νησιά, τα οποία τα έχω επισκεφτεί πολλές φορές και όλα τα κριτικά νησιά. Και ξέρετε, οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι και φιλόξενοι είναι και άνθρωποι που θέλουν να μείνουν στα νησιά τους, να μείνουν στα σπίτια τους, αλλά πρέπει να υπάρχουν και οι προϋποθέσεις. Άμα δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, πώς θα γίνουν. Η θέρμανση. Μου τηλεφωνούν εδώ πέρα και μου στέλνουν μηνύματα τι θα γίνει με τη θέρμανση. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι και η κυρία Κούλα ζεστέ κρυώνει και ο κύριος Κούλης και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν το Μπλουσκάκι και στέλνουν εδώ πέρα εκπομπή, μηνύματα, να δουν τι θα γίνει με τη θέρμανση. Να δώσουν το επίδομα για τη θέρμανση, γιατί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Και όπως μου είπε και ο φίλος μου Παναγιώτης Αμπατζίδης, ο οποίος έχει παγιδευτεί στο κυκλοφοριακό, πρέπει κάτι να γίνει. Με πήραν και από τις υπηρεσίες του Δήμου και μου λένε, κύριε Κανελάκη, έχετε απόλυτο δίκιο. Κάτι πρέπει να κάνουμε σαν νέος δήμαρχος που είναι ο κύριος Δούκας. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε το συντομότερο για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Όπως λένε οι υπηρεσίες που μας έστειλαν αμέσως μετά το άκουσμα εδώ από την εκπομπή των προβλημάτων αυτών. Κύριε Γιώργο από τα Σπάτα, καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σου, αγαπητέ Γιάννη. Γεια σας. Σήμερα δεν θα είμαι ο καταγγέλλον, θα είμαι ενημερωτικός. Ωραίος. Βόρειο-ανατολικά της Τίνου, εάν γίνει ένας έλεγχος, θα δεις τα έσχη χρήση γης. Παράδειγμα, κτήματα, ιδιοκτησίες που επάπτονται με τη θάλασσα έχουν χαρακτηριστεί για βιομηχανική χώρη και για καλλιέργεια, και νότια της Τίνου, που είναι τα μεγάλα συμφέροντα και εδώ σε εφοπλιστή, είναι προς ανάπτυξη, είναι καλοπερασάκηδες. Και ρωτώ εγώ, γιατί λοιπόν, αφού χαρακτηρίστηκαν
η χρήση γης με αυτόν τον τρόπο εις βάρος των ιδιωτών με τεμάχια παραθαλάσσια να έχουν αύξηση στην αντικειμενική αξία σχεδόν ταυτόχρονη με αυτά που είναι εντός της πόλης της Τίνου. Είναι ένα έκτρωμα, Γιάννη. Τα σχέδια που έχουν περάσει είναι στην κατοχή μου. Τα έχω τα σχεδιαγράμματα όλα, τους νόμους. Είναι για πνίξιμο στο βουδί, όλοι τους. Συμφέροντα πολιτικά, βιομηχανικά, γνωστός εφοπλιστής που δίνει, δίνει παροχές σε ανθρώπους στοχούς, αλλά είναι καταπέλτης. Και αν θα φτάσουμε στην Καρδιανή, που είναι και το σπίτι του Μητσοτάκη, εκεί να δεις που πάει το στρέμμα, Γιάννη μου. Ίσαμε αυτό βορειοανατολικά της Τίνου. Φαντάζεσαι ιδιοκτησία με ιδιωτικό λιμανάκι να το έχουν χαρακτηρίσει μόνο και μόνο για βιομηχανικό χώρο και να μην επιτρέπουν να χτίσουνε. Φαντάζεσαι, Γιάννη μου, να υπάρχουν συμβόλαια των ενετών 1697 και να αρπάζουν περιουσίες για να κάνουν καφετέριες οι ημέτεροι. Φαντάζεσαι, Γιάννη μου, να φεύγει του Α κάποιος γνωστός τηλεπαρουσιαστής να κάνει επιλεκτικά προβολή σε ορισμένα. Η Τίνος υποφέρει. Ένα αυτό. Δεύτερο, στο ιατρείο. Τι είναι? Δύο γιατροί όλοι και όλοι. Τρία κρεβάτια. Κι αν θα αρρωστήσει ένας και θέλει λίγο οξυγόνο, δεν θα έχει το βράδυ φαΐ να φάει. Θα πρέπει να πάει να αγοράσει το μαγειρίο. Ερχόμαστε τώρα στο κατατόπι. Πύργος. Πύργος. Ένας γιατρός εποχιακός, δόκιμος γιατρός, κάνει την εξάσκησή του, το οποίο δεν γνωρίζει ο άνθρωπος, δεν έχει εμπειρία. Εάν θα συμβεί κάτι, τι θα γίνει? Από την άλλη πλευρά, συγκεκριμένο παράδειγμα, μία άγρια μέλισσα σφίγγα που λέμε χτυπάει κάποιον άνθρωπο και ευτυχώς που ήταν το λιμενικό και τον πήγανε στη Σύρο. Λίγο έλειψε να πεθάνει. Κάτω η Τίνος, δυστυχώς για τους θηγιακούς που έχουν την Παναγιά να τους προστατεύει, αλλά υπερισχύει η παρανομία. Να μην πω περισσότερα τώρα. Να πω για τα σκουπίδια που τα καίνε. Να πω ότι δίνουν σε ιδιώτη δήθεν να καθαρίζει την παραλία και το αντίστοιχο τίμημα είναι να έχει καφετέρια δωρεάν στην παραλία. Και άλλα πολλά, Γιάννη. Μάλιστα. Δεν θέλω να σου βάλω δύσκολα. Όχι, ότι ξέρω δεν υπάρχουν δύσκολα και εύκολα. Έλα. Δεν υπάρχουν δύσκολα και εύκολα εδώ, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο. Όλα στον αέρα εδώ πέρα. Αρκεί να υπάρχουν τεκμηριωμένα πράγματα και περιστατωμένα και με αποδείξεις. Από εκεί πέρα μπορούμε να τα λέμε όλα στον αέρα, γιατί είναι έγκριτη η δημοσιογραφία εδώ και υπεύθυνη. Και όταν έχουμε πράγματα τα οποία είναι πραγματικά αποδεικνύονται με στοιχεία και με ντοκουμέντα, όλα τα λέμε στον αέρα. Χωρίς να βρίζουμε, χωρίς να λιγοδορούμε, χωρίς να χλεβάζουμε, χωρίς τίποτα. Λέμε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια και τίποτα άλλο εδώ. Κύριε Γιώργο μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Πάμε λοιπόν στην Κυψέλη, στην καλή μας φίλη την κυρία Εύφη. Γεια σας κυρία Εύφη, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Κανελάκη. Καλησπέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την ενημέρωση που μας κάνετε. Βέβαια και εμείς τα γνωρίζουμε, αλλά εσείς τοποθετήστε πιο σωστά, πιο καλά. Κατανοώ και τον δήμαρχο του Αγαθονησίου και εύχομαι όλα να έρθουν καλά, να βολευτούν οι άνθρωποι και να έχουν μια καλύτερη εξυπηρέτηση ως προς τη συγκοινωνία. Θέλω να πω ένα επιτροχάδεν, γιατί ο κύριος προηγούμενα έφαγε, σας έφαγε πολλή ώρα και πρέπει να μιλήσουν κι άλλοι. Κύριε Κανελάκη, όταν πιάνουν αυτά τα παιδιά, θα τα πω συμμορία, τους νεαρούς, τους μικρούς που βγάζουν μαχαίρια και σουγιάδες και τέτοια, κάθε μέρα έχουμε αυτά τα προβλήματα. Όχι να πιάνουν μόνο αυτά. Και τους γονείς, κύριε Κανελάκη, και τους γονείς. Να δίνουν λογαριασμό και οι γονείς. Τι είναι αυτό κάθε μέρα το ίδιο? Εχθές στην Γλυφάδα, προχθές εκεί. Να μην πω άλλα, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, αλλά επιμένω να πιάνουν και τους γονείς, να δίνουν λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Εύφη, δεν διαφωνεί κανένα σε αυτό. Και μάλιστα, τελευταία νομίζω ότι από τότε που ανέλαβε ο κ. Χρυσοχοΐδης έχει επεκταθεί το μέτρο αυτό και προς τους γονείς. Πιάνουν και τους γονείς και τους ανακρίνουν για εγκατάλειψη παιδιών, ξέρω, επιμέλεια των παιδιών, οτιδήποτε. Πού πάμε στον κύριο Λάζαρο? Ναι. Κύριε Λάζαρε, καλημέρα σας, τι κάνετε? Γεια σου κύριε Γιάννη. Γεια σας κύριε Λάζαρε. Σας βλέπω κάθε Δευτέρα. Σας γνώρισα και στο νέο ψυχικό. Γιατί σε μια καφετέρια εκεί πέρα λοιπόν συναντηθήκαμε.
Λοιπόν, θέλω να σας πω ένα πρόβλημα που έχω. Λοιπόν, με το τηλέφωνο, με το σταθερό. Λοιπόν, έχω τη γυναίκα μου, έχει προβλήματα, δηλαδή είναι λάμια αμαία. Λοιπόν, όταν, του είχε, το, όταν ήταν η WIND είχα τηλέφωνο. Τώρα που έχει αναλάβει να πούμε η Νόβα, λοιπόν, με την Νόβα έχω πολύ πρόβλημα. Λοιπόν, έχω 2 ώρες την ημέρα τηλέφωνο, λοιπόν κόβεται και όλη νύχτα λειτουργεί κανονικά. Πήγα, ήρθανε ανθρώποι εδώ πέρα, τα είδανε, τα κάνανε, λοιπόν, το αποτέλεσμα τίποτα. Μου λένε έχει βλάβη. Θέλε, μου λένε ηλεκτρολόγο στο σπίτι. Έφερα ηλεκτρολόγο, λοιπόν, όλα κανονικά να μου τα πάντα, λοιπόν, και η Νόβα μας δουλεύει. Και όλο ο καρδιασμός κανονικά να μου πληρώνει. Μάλιστα. Έχετε επικοινωνήσει με την εταιρεία, αγαπητέ μου κύριε Λάζαρε, τι σας είπαν, γιατί υπάρχουν αυτές οι διακοπές? Πήγα στην εταιρεία, στείλαν ανθρώπους και μου λένε έχει πρόβλημα, λέει, μέσα να μου στο σπίτι. Έφερα ηλεκτρολόγο, τα είδαν όλα να μου τα πάντα είναι κανονικά. Αλλά εγώ όμως απορώ, γιατί τη νύχτα να έχει τηλέφωνο, να δουλεύει κανονικά, ναι, και την ημέρα να είναι κλειστό. Μάλιστα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Για να το δούμε, κύριε, αν συνεχιστεί αυτό, κύριε Λάζαρε, να μιλήσουμε, να πάρουμε την εταιρεία, δούμε τι ακριβώς γίνεται. Αν συνεχιστεί, θα είμαστε εδώ, κύριε Λάζαρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη. Κύριε Πάμπη, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας, κύριε Κανελάκη. Γεια σας. Καλά, καλά. Ήθελα να πω για το θέμα της εγκληματικότητας αυτών των παιδιών, των μικρών, που πρέπει να πιάνονται οι γονείς. Οι γονείς, κύριε Κανελάκη, δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτοί που κυβερνάνε τους έχουν καταδύσει τους γονείς να μην ξέρει που πηγαίνει ο ένας και που πηγαίνει ο άλλος. Αυτοί που κυβερνάνε φταίνε για όλο το θέμα. Απαταγώδη αποτυχία των δασκάλων. Γιατί το παιδί μέσα από το σχολείο, γιατί είναι ανήλικα τα πιο πολλά. Τι κάνουν οι καθηγητές? Παταγώδη αποτυχία των καθηγητών. Το Υπουργείο Παιδείας πού είναι? Πού είναι κάθε κυβέρνηση? Αφήστε, κύριε Έφυπα, από λαλά είμαστε όλοι, από λόγια. Από έργα δεν βλέπω. Γεια σας, κύριε Κανελάκη, να είστε πάρα πολύ καλά. Να είστε καλά, κύριε Μπάμπη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά και οι γονείς, αγαπητέ κύριε Μπάμπη, φέρνουν ευθύνη, γιατί από το σπίτι ξεκινάνε όλα. Η συζήτηση με τα παιδιά, ο διάλογος με τα παιδιά, η παρακολούθηση των παιδιών, η καλή σχέση με τα παιδιά παίζει ρόλο και η οικογένεια. Τώρα, μην βγάζουμε την οικογένεια απ' έξω. Και η οικογένεια φέρει ευθύνη. Σαφώς φέρει η πολιτεία τεράστια ευθύνη, όπως και η παιδεία και οι δάσκαλοι και τα σχολεία. Αλλά και οι γονείς. Δεν είναι άμυρο ευθύνο, αλλά από εκεί ξεκινάνε όλα. Λέμε το μεγαλύτερο σχολείο ξεκινάει από τους γονείς. Το φροντίζει το παιδί, μιλάς με το παιδί, έχεις διάλογο με το παιδί. Σωστά είναι αυτά που λέτε κι εσείς, αλλά μην βγάζουμε και τους γονείς απ' έξω. Πάμε. Γεια σας, κυρία Σαφώ, τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα σας. Τι κάνεις, Γιάννη μου, να λύσταται και κάλυψες όλη την γάμα που απασχολεί την ελληνική οικογένεια και όχι μόνο. Όταν στον πρόλογο σου είπες πάρα πολλά, ήθελα να ξέρω, αυτοί όλοι ακούνε αυτά που λες, αγόρι μου. Και συγγνώμη που σου μιλάω έτσι, μιλά, δεν ελεύθερα, ξέρω ελεύθερα, ότι, ελεύθερα, ότι γνωριζόμαστε παιδί. Μιλάτε ελεύθερα, ελεύθερα, κανένα πρόβλημα, ελεύθερα, γιατί είσαστε... Λοιπόν, άκουσε Γιάννη μου, δεν ήξερα μέχρι τώρα πόσο ευτυχής ήμουνα που μεγάλασα την περίοδο 50-60. Υπήρχε αξιοπρέπεια, υπήρχε σεβασμός, υπήρχε φτώχεια, αλλά υπήρχε και, πώς το λένε, αξιοπρέπεια, το είπα. Σήμερα δεν ξέρω τι υπάρχει. Βλέπω τα παιδιά που τα έχουν όλα και η εγκληματικότητά τους, δεν ξέρω για ποιο λόγο μαγιά είναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, κάτι άλλο είπες για την υπογεννητικότητα. Εγώ έχω 3 κοπέλες που γεννήσανε. Ξέρεις τι δώρα τους πήγα, Γιάννη μου? Γάλα. Μάλιστα. Το γάλα έχει γίνει χρυσός. Πώς να κάνουνε παιδιά σήμερα οι νέοι, μπορείς να μου πεις? Εάν το γάλα που είναι η βασική τροφή για το βρέφος, πώς θα κάνουνε παιδιά? Πώς θα έχουμε, είμαστε μια χώρα γέροντων, συγγνώμη. Μετά, ό,τι είπες έχεις δίκιο. Ποιο, την φτώχεια, ποιο,
τα είδη τα τροφίμων που έχουν πάει στα ύψη. Είναι αυτό που είπατε, κυρία Σαφώμου, η Ελλάδα που γερνάει και η Ελλάδα που δεν γεννάει. Αυτό είναι το τεράστιο και θέμα. Και κάτι άλλο, δεν είναι μόνο αυτό. Θα δείξω και ένα θέμα, παρόλο που κοντεύω 80, Γιάννη, δεν είμαι όπως με ήξερε. Ναι. Κοντεύω 80. Δεν είναι μια χαρά, είσαι λεβέντησα, κυρία Σαφώμου. Έχω πάρα πολύ ανοιχτά μυαλά, το ξέρεις αυτό. Το ξέρω. Αλλά τώρα αυτό το θέμα των γάμων των ομοφύλων. Δεν είμαι άκρος θεούσα, δεν είμαι πάρα πολύ θρησκευόμενη όπως είναι πολλές γυναίκες της ηλικίας μου. Πείτε το, γιατί βλέπω τα πράγματα με ανοιχτά μυαλά. Έχει το δικαίωμα ο καθένας να κοιμάται με όποιον θέλει. Είτε κοιμάται με τον άντρα, είτε μετά με τη γυναίκα, είτε με τον γάιδαρο, είτε με τον ελέφαντα, όπως με ενδιαφέρει. Έχετε δίκιο, κυρία Σαφώμου. Θα τα πούμε και την επόμενη φορά. Φτάσαμε στο τέλος. Δυστυχώς, τόσο όμορφα πράγματα που μπορείτε να πείτε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά στην επόμενη εκπομπή. Γιατί τελειώσαμε σε αυτή τη φάση, αγαπητή μου κυρία Σαφώμου, και χάρηκα που σας άκουσα. Να είστε καλά, γεροί και δυνατοί και ευτυχισμένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλό Σαββατοκύριακο, μάλλον καλή εβδομάδα, καλή δύναμη και ο Θεός μαζί σας. Γιάννης Κανελάκης από τον Blue Sky, γεια σας.